Φάντομ στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ένα ακόμα επεισόδιο Survival on Planet VGT. Επεισόδιο 8, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, καλά καταλάβατε. Ακούγομαι λίγο καλύτερα. Είμαι λίγο καλύτερα. Ήμουν κρυωμένος όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το προηγούμενο επεισόδιο που είδατε, η φωνή μου ήταν κάπως. Και τώρα μάλλον θα σας ακούγεται λίγο περίεργη. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να αντισταθώ στο Minecraft. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Τι μου κάνατε, πώς είστε? Έχουμε προχωρήσει σχετικά με το σπίτι στο προηγούμενο επεισόδιο, όμως δεν θα ασχοληθώ άλλο, θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Παίρνει μορφή, νομίζω αντιλαμβάνεστε πλέον πώς θα δείχνει. Να σας πω ότι το υπόλοιπο όλο θα γεμίσει με χιόνι, θα έχει έτσι ένα κουβούκλιο. Κουβούκλιο, bad choice of words. Τέλος πάντων, ο δεύτερος όροφος είναι αυτός εδώ που φαίνεται, σε αντίθεση με τον πρώτο. Θα υπάρχει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα για να κρυφτούν διάφορα όπως redstone ή levers για να ανάψουν, ξέρω εγώ, redstone lamps κτλ. Αλλά αυτά σε επόμενο επεισόδιο. Όπως σας έχω υποσχεθεί, επίσης σε επόμενο επεισόδιο θα σας μιλήσω τη λογική πίσω από την αρχιτεκτονική που έχει αυτό εδώ το σπίτι και γιατί επέλεξα να κάνω κάτι τέτοιο. Προς το παρόν όμως θα γυρίσουμε σε κάτι πιο Minecraftίσιο, πιο γνώριμο. Σε ένα προηγούμενο stream είχαμε ανακαλύψει ένα διπλό ραβίν, διπλό, πώς λέγεται στα ελληνικά, δεν θυμάμαι, φαράγγι, διπλό φαράγγι. Δύο φαράγγια δηλαδή, τα οποία διασταυρώνονταν το ένα με το άλλο και άπειρες φυσικά σπηλιές για εξερεύνηση. Οπότε το άφησα εκεί που ήταν, είναι κάπου, αν θυμάμαι καλά, εκεί. Το άφησα εκεί που ήταν γιατί θέλω βοήθεια για να το κάνω και σύντομα θα έχουμε ένα guest από Magic Home και από Alex Keep. Ή μόνο το Magic Home, γιατί ο Alex Keep έκανε ήδη το guest για τα πρώτα αυτά επεισόδια. Τέλος, το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ που είμαστε, σε αυτήν την τοποθεσία που έχει θέα και θα φύγουν και όλα τα δέντρα, θυμίζω, και θα πλωθούμε προς τα εκεί, θα γίνουν και καλακτήρια εκεί, σκέφτομαι να κάνω ένα λιμανάκι. Τώρα αυτή η τοποθεσία που θα έχει όλα αυτά εδώ σαν θέα είναι νομίζω το κατάλληλο μέρος για να κάνουμε ένα πανσιόν, μια πανσιόν, ένα ξενοδοχείο, ένα ξενώνα. Ένα ξενώνα, κάτι κάπως έτσι πρέπει να το πω. Δηλαδή ένα μέρος για να έχουν ο Magic Home και ο Alex Key που θα κάνουν συχνά πυκνά guest στη σειρά, να έχουν ένα χώρο να αφήνουν πράγματα και φυσικά να κάνουν spawn, το κρεβάτι και τα σχετικά. Υλικά για αυτό εδώ το επεισόδιο, ο Wood, μην το κοιτάτε, θα γίνει όλο planks, τα planks μας ενδιαφέρουν. Σπρούς για τις κολόνες και τα δοκάρια, κόμπλ για τα θεμέλια και dirt άμα χρειαστεί κάτι. Οπότε λέω να ξεκινήσω ευθύς αμέσως και θα ξεκινήσω κάπως εκεί. Ουπ. Έλα, βάλε. Φτάσαμε σε επίπεδο. Okay. Ένα ακόμα. Όχι. Αυτό που κάνω τώρα είναι να επιλέξω το σωστό σημείο για να μπει το δοκάρι. Ναι, εδώ είμαστε. Όχι. Ένα πιο μέσα. Λοιπόν, εδώ θέλω το δοκάρι. Τέλεια. Και το θέλω εκεί. Να προεξέχει αρκετά. Ωραία. Nice. Οπότε πάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocks. Πρέπει να είμαστε εδώ. Είναι 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όχι. Κάτσε καλά. Αν και έχει νερό κάτω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαι εύστοχος. Λοιπόν, δοκάρι εκεί. Αχα. Ωραία. Πόσα και να έχουμε αφήσει. 1, 8. Ένα πίσω. Σας τρεπώ, αλλά νομίζω είναι ένα καλό σημείο να κάνω το πρώτο κόψιμο, αν θέλετε. Και να επανέλθουμε φυσικά λίγο αργότερα όταν θα έχω στήσει το βασικό layout. Θα είναι μάλλον επιβλητικό, Ωραία. Αν και θα είναι ένα σχετικά απλό build, δηλαδή αυτό που έχω στο μυαλό μου και αυτό που ψήλω σχεδίασα στο Creative. Είναι απλό build, δηλαδή cobble, ξύλο και τα σχετικά, ό,τι έχουμε ψηλοσυνηθίσει στο Minecraft. Λοιπόν, τώρα το cobble που μπαίνει. Θυμάστε με κάποια επεισόδια που σας έλεγα για ρεαλισμό. Τακ, εκεί θα μπει το cobble. Αυτή η μεριά θέλει. Αχα, ουια.
Θέλει. Okay. Ναι. Ένα τρόπο να ανέβω. Nice. Ευχαριστώ. Boom, boom. Boom, boom, boom. Ωραία. Ο λόγος που το βάζω είναι ένα μέσα. Είναι γιατί ουσιαστικά είναι τα γεμίσματα. Δηλαδή τα θεμέλια από τη σπιτιού πάνε πιο μέσα στη γη. Αυτό εξυπηρετεί το κόμπλστον. Ο λόγος που σκέφτομαι είναι να δω. Σκέφτηκα να κάνω και ένα μπαλκονάκι μικρό. Αλλά ναι, okay, θα το δούμε. Λοιπόν, ύψος σχετικά normal. 3. Και μονός αριθμός παντού. Να εξηγήσω λίγο αυτό. Γιατί αυτά είναι 7 και αυτά είναι 11, αν θυμάμαι καλά. Ο λόγος είναι για να έχουμε μέσο σημείο. Τι εννοώ. Με την προϋπόθεση ότι θέλουμε να κάνουμε κάποια builds να είναι σχετικά ομοιόμορφα, δηλαδή όπως είναι αυτό εδώ. Αυτό, ας πούμε, είναι ζυγός αριθμός. Ανατέλεσμα, όταν θα φτάσει η μέση, να χρειαστεί να κάνω διπλή κολόνα. Οκ. Okay. Κατανοητό μέχρι εδώ. Οπότε, αν έχουμε ένα κεντρικό σημείο, αν έχουμε μονό αριθμό δηλαδή στις πλευρές, βολεύει, είτε είναι γέφυρα, είτε είναι κτίριο, είτε είναι οτιδήποτε, κρατάει αυτή την ισορροπία, αυτή την συμμετρία. Την οποία πολλές φορές την κυνηγάμε, πολλές φορές όχι. Τώρα, αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι να σηκωθεί ακόμη πιο ψηλά όλο αυτό. Δηλαδή ο όροφος να είναι σε αυτό το επίπεδο. Τους ή άλλους δεν νομίζω να χρειαστεί υπόγεια. Ένα κρεβάτι, κάνα δύο μπαούλα. Νομίζω αυτά. Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε. Ας έρθουν τα παιδιά να το κάνουν μόνοι τους. Θα λέγατε να το γεμίσω και να επανέλθω σε λίγο, γιατί προφανώς αυτό είναι μια εικόνα που έχετε δει πολλές φορές σε Minecraft. Τελικά έχει όντως καλή θέα, ε. Nice. Ναι, instant απόφαση, άλλαξα το walk με spruce για να μην είναι ένα μπέζ πράγμα. Λοιπόν, και ενώ είμαι λίγο ακόμα κρυωμένος, οπότε θα σας ζητήσω και σε αυτό το επεισόδιο να με συγχωρήσετε. Δύο πράγματα. Ένα έχουμε να κάνουμε τη σκάλα εισόδου. Και ένα δεύτερο είναι το μπαλκονάκι αυτό που έφτιαξα νωρίτερα, γιατί έμεινα από σπρούς και χρειάστηκε να πάω. Και σκέφτηκα ότι ευκαιρία να κάνω ένα προσχέδιο για το μπαλκόνι και κατευθείαν μέσα. Γιατί νωρίτερα πήδηξα και έσκασα εκεί κάτω. Ναι, ouch, κανονικά. Ωραία. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα. Η σκεπή θα είναι ένα ακόμα πάνω. Η αλήθεια είναι. Και αυτό που θα δώσει λίγο παραπάνω βάθος στο όλο κτίσμα, γιατί είναι flat, είναι το εξής. Ουπ και ουπ. Πού είναι η μέση. Ου, βραδιάσαι. Γρήγορα, γρήγορα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Οκ, ξέρετε τι, με την ευκαιρία πάω για ύπνο. Αϊ, ου, αου, και ξαναρχόμαι. Και επέστρεψα. Και τι έλεγα για μεσαίο. Ναι, είχα κάνει λάθος. 12 ήταν το μήκος. Έγινε 13. Γρουσούζικο, ναι, οκ. Okay, αλλά τώρα μας δίνει παραπάνω χώρο για να κάνουμε αυτό. Ταραμ. Αχα, οκ. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που θα δώσει λίγο παραπάνω βάθος στο ολοκτήριο για να μην είναι flat είναι πρώτα απ' όλα μια σκάλα η οποία θα βγαίνει εδώ όπως και από την πίσω μεριά έχουμε το μπαλκονάκι λίγο όμως και θα ανοίγει στα πλάγια αριστερά και δεξιά με κάποια στηρίγματα από κάτω και στη μέση ακριβώς του κτηρίου μια μεγάλη κολόνα η οποία θα υποτίθεται θα υποστηρίζει την όλη κατασκευή. Ξέρετε τι, ξέρουμε all over the place, αλλά τώρα που αποφασίσαμε να σηκώσουμε. Να, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Όταν κάνουμε, αποφασίσαμε τέλος πάντων να σηκώσουμε το όλο κτίσμα λίγο πιο πάνω, άρχισε να μην μου αρέσει αυτό το διπλό oak, γιατί δίνει πολύ τετράγωνο σχήμα στο κτίριο. Αυτές είναι λεπτομέρειες που μόνο δουλεύοντας ένα σχέδιο μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή στο μυαλό μου ήταν όλα ok. Πάρτα, σε ευχαριστώ. Και αυτά αν μπορείς, να είσαι καλά. Οπότε τώρα μπορώ να κάνω αυτό και πάλι. Φύγει και εσύ. Τώρα θα φαίνεσαι άσχημα. Τσάου. Οκ. Οπότε όλο δίνει βάθος ήδη στο κτίριο. Και δεύτερον, είπαμε μια μεγάλη κολόνα στη μέση. 2, 6. Ταραμ. Α, οκ. Okay. Μπορεί και να το είχα μακάρι. Καλά. Εδώ. Και φυσικά εδώ. Οπ, δεν πειράζει.
Φυσικά εδώ θα υπάρχει το βασικό δοκάρι της σκεπής, γιατί είμαστε στη μέση και κάπως πρέπει να καρχιέται. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα βάλω και κολόνα στη μέση, όπως είχα κάνει και εκεί, γιατί θα χωρίζει και τα δύο δωμάτια. Ή αυτό, ή θα κάνουμε ένα πι, γιατί το όλο νόημα αυτού του κτηρίου. Όχι. Ευχαριστώ. Το όλο νόημα αυτού του κτηρίου είπαμε ότι είναι για να έχουν ένα κάποιο σπίτι τα παιδιά. Όταν θα έρχονται να μένουν εδώ. Θα κάνουν guest δηλαδή στη σειρά. Αχα, οκ, ωραία. Yep, that's it. Θέλετε να δείτε τι εννοώ για βάθος? Πάμε εκεί. Παραλίγο να φτάσω απέναντι. Λοιπόν, ναι, να φάω κιόλας ευκαιρία γιατί αυτό εννοώ βάθος. Βέβαια και με τη σκεπή που θα έρθει και θα δέσει, αγνοήστε λίγο εκείνο το κόμπλουστον, αλλά δείτε πως σχηματίζονται τώρα επίπεδα. Λοιπόν, ένα επίπεδο είναι τα θεμέλια. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι το actual σπίτι που θα γίνουν και οι τείχοι. Και ένα τρίτο επίπεδο είναι οι κολόνες. Η κολόνα αυτή είναι κανονικά στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα, αλλά δείτε πως κανένα ξεχωρίζει αυτή. Τέλος πάντων, οπότε ας συνεχίσω το όλο κτίσμα, να πάρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ή καλύτερα όχι, ελάτε να κάνουμε τις σκάλες, μια που ήρθαμε από εδώ. Δεν θα κόψω. Θα πάμε στις σκάλες κατευθείαν. Ωραία, τώρα όμως θέλω έναν τρόπο προσωρινό έστω να μπαίνω και νομίζω τον βρήκα. Nice. Ωραία, οπότε έχουμε 2, 4, 6 και 7. Πάλι βρίσκουμε τη μέση. Ταμ, ταραμ, παραμ. Βέβαια είναι λίγο μικρό, οπότε θα γίνει κάπως έτσι. Και ουσιαστικά αυτή θα είναι η είσοδός μας. Και μπορούμε να κάνουμε και αυτό, αν θέλετε. Εδώ θα είναι πόρτα κτλ. Ωραία. Τώρα. Σκάλα. Έχω οκ. Ναι, έχω οκ. Έλα εσύ εκεί. Οπα, όλα. Ευχαριστώ. Και workbench. Να είσαι και εσύ. Έχεις εδώ. Και παίρνουμε αυτά και τα κάνουμε planks. Splendid. Ωραία. Μου παίρνεις ψένα. Οκ. Οπότε. Εκεί. Ευχαριστώ. Και εδώ. Και αυτή θα είναι η σκάλα. Δηλαδή αντί να συνεχίζει από εδώ, που θα έπρεπε να φτάσει κάπου εκεί κάτω ουσιαστικά, για να κατεβαίνει με slabs και όχι με stairs, θα την κάνουμε αριστερά και δεξιά. Πάλι θα είναι μεγάλη, δηλαδή θα φτάνει έξω από το κτίριο, αλλά τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο μαζεμένη στο από εκεί. Γιατί από εκεί λογικά θα συνεχίσει και το μονοπάτι μας. Γιατί εδώ όπως είπαμε θα γίνει όλο village. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χαλιά. Πάμε. Πάμε να κάνουμε τις σκάλες. Α, και όπως είδατε, έπιασα τα δύο από τα τρία, γιατί εδώ θα αφήσουμε κενό. Τσαμ, έρχεται στη θέση του, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό θέλει planks. Και αυτό θέλει planks. Απλό. Οκ. Slab. Slab. Κανονικό. Slab. Και slab. Οκ, όχι slab. Κανονικό. Yep, φύγεις και εσύ. Τεκ, τεραμ. Μεγάλη σκάλα, φτάνει μέχρι άκρη. Ίσως θα πρέπει να θεωρήσω λίγο αυτό εδώ το σημείο. Α, ναι, γιατί όχι. Είδατε, αποφάσισες τη στιγμή. Αυτό είναι το θέμα που έλεγα νωρίτερα, ότι άμα δεν έχεις σχεδιάσει από πριν το build σου, δεν είσαι σε θέση. Να το, τεραμ, καλό. Θα μου προχωρήσει 1, 2, 3, 4, 5. Στο έκτο γυρίσαμε στο πλάι. Nice, πάμε από εδώ. Βασικά, εντάξει, θα επαναλάβω την διαδικασία. Θα κόψω ευκαιρία είναι να εξελίξω και λίγο το υπόλοιπο σπίτι. Να χτίσω, να κάνω παράθυρα, κάτι. Να τσεκάρω και το χρόνο του επεισοδίου. Και με μια βουτιά επανέρχομαι. Οκ, επανέρχομαι. Πώς είναι στο Minecraft όταν ξεκινάς να κάνεις πράγματα και αφοσιώνεσαι πολύ και χτίζεις και... Παιδιά, το παράκανα λίγο. Ουοπ! Ουοου! Yep. Έχτιζα. Κλασικά για φάση... Λέω, okay, δεν έχω γράψει στο βίντεο. Τέλος πάντων. Αυτό είναι. Τώρα θα πάμε να το δούμε και από κοντά. Δεν πειράζει, τους άλλους είχαμε ξεφύγει λίγο στο χρόνο. Απλά αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι... Λοιπόν, πάμε να το δούμε.
είναι τεράστιο και είναι και λίγο σαν, σαν πλοίο. Σαν και βουτός, άμα το δεις από το πλάι, καταλαβαίνεις, ναι, θα πάμε το δούμε από ψηλά για να καταλάβει τι εννοώ. Να τελειώσουμε και κάτι που άφησα. Γιατί εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι έχει σχεδόν τελειώσει το κτίριο και εγώ ακόμα είμαι εδώ και δεν έχω γράψει. Έλα, έλα. Θα το δείτε και από μπροστά τώρα, τώρα. Mm-hmm. Να το. Αυτό εννοούσα είναι λίγο σαπλίο. Είναι λίγο τέρας. Α, γυαλί δεν πήρα. Δεν πειράζει, θα πάω τώρα. Αλλά ναι, να το δούμε και από μπροστά. Ξεκίνησα να χτίζω. Εδώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλλον θα αφήσω στα παιδιά αν θέλουν να το σκάψουν να το κάνουν υπόγειο. Ως γνωστόν ο Κυπουρός κρύβει τα κυβωτιά του, οπότε είναι ένα καλό location για να τα κρύβει. Ναι, όσοι δεν το έχετε δει, είναι το Alex Kipps, The Story of Alex Kipps Chest. Alex Kipps Chest. Δείτε το. Θα πάμε και εκεί πάνω. Μπαλκονάκι με ανάποδα stairs για πλαίσιο, από μέσα μοιάζει φυσιολογικό. Αν και... Όχι. Σκούρο πάτωμα και ανοιχτή οροφή. Το μυστικό για να μοιάζει το σπίτι μεγαλύτερο. Πέρα από το πλαίσιο αυτό εδώ που έχουμε. Και εδώ δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά τέλος πάντων. Και από την άκρη σε επικίνδυνη σκάλα πάμε προς τα πάνω. Και σκεπή κανονικά. Αλλά ναι, αυτός είναι ο δεύτερος όροφος. Και αυτό είναι το δεύτερο μπαλκονάκι. Ενδιαφέρον. Ναι, είχα φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Και λέω, ναι, οκ, okay, πρέπει να σταματήσω γιατί... ναι. Λοιπόν, πάμε να την γράψουμε. Boom. Όχι, εδώ είχα μείνει. Okay. Boom. Όχι απλά ένα misplaced block. Πολλαπλά είναι τα χτυπήματα. Αχα. Okay. Τι δεν κάνω σωστά. Ναι, δεν είναι έξω. Αυτό το είχα βάλει πριν. Είναι εδώ. Okay. Αυτό δεν πρέπει να είναι εδώ. Nice. Very nice. Θέλουμε block εκεί και block εκεί. Ναι. Το κάνω σωστά. Ωραία. Και stairs. Θα μου φτάσουν τα stairs. Όχι, δεν θα μου φτάσουν. Έχω. Οκ. Μπουνκ. Τατά. Παπαμ. Μπουμ. Και μπουμ. Οκ. Το πάρω αυτό και το ξεχάσω. Ωραία. Εδώ. Εκεί. Εδώ. Και εκεί. Ναι. Πολύ ωραία. Το κάνω πριν από λίγο και το ξέχασα κιόλας, φαντάσου. Πόση ώρα χτίζω. Λοιπόν, εκεί. Αυτό φοβόμουν ότι θα γίνει. Okay. Εκεί. Πώς μπήκε. Σωστά μπήκε, ωραία. Και εδώ. Very nice. Και slaps. Slaps. Και έλα, slaps. Okay. Και στην άλλη τι έκανα. Αχα, okay. Κάτι έχω κάνει λάθος δηλαδή, με λίγα λόγια. Εδώ πάει stair. Και όχι slab. Και τώρα που το βλέπω δεν είναι και πολύ άσχημο, αλλά... Ωραία. Και αν θυμάμαι καλά το έχω κλείσει κιόλας από την άλλη. Όχι, περισσεύει ένα. Άρα αυτό δεν θα πρέπει να είναι εδώ, σωστά. Θα πρέπει να είναι κάπως... Ουφ. Ωραία. Με ακούτε λίγο πιο ήσυχο γιατί χτίζω εδώ και πόση ώρα και... Ναι, είναι λίγο... Τι έχω κάνει λάθος. Θες να το διορθώσω μέχρι το επόμενο επεισόδιο, θα το έχω διορθώσει, αλλά... Και έτσι δεν είναι και πολύ άσχημο, απλώς... Και δεν το
Ποστέρ. Είναι λίγο πιο ψηλό. Ναι, είναι πιο ψηλό. Αχα, αυτό είναι το λάθος. Είναι πιο ψηλό. Οκ, εντάξει, θα το κατεβάσω στο επόμενο επεισόδιο. Μάλλον off camera μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Τόσο, ναι, νομίζω αυτά για σήμερα. Και εδώ πρέπει να κάνω κάτι. Αχα. Νομίζω μου φτάνει. Θα το κοιτάξουν τα παιδιά αν θέλουν να το αλλάξουν. Λοιπόν, chests και κάνα δύο επιπλάκια. Τα chests λέω να τα βάλω εδώ και εκεί. Και εδώ και... Α, το βάλω θα το αφήσω, αλλά και εκεί, οκ. Okay. Να μπει από εδώ. Πάρα πολύ ωραία, τελειώσαμε τον πανόροφο. Τα κρεβάτια θα μπουν στον κάτω και στον κάτω μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα έτσι. Τουνκ, okay. Λοιπόν, κρεβάτια. Εκεί και εκεί. Okay. Και έτσι. Λίγο μεγαλύτερο από ό,τι θα ήθελα. Οπότε. Εκεί. Ωραία. Mirror και από την άλλη. Δηλαδή, μπαμπούμ. Αχα. Οκ. Μπούμ. Και πάλι με τελειώσαμε. Οκ. Fence posts. Μέλλον όχι fence. Μπορούσε ένα μήνυμα το τραπεζάκι να είναι αυτό. Ναι. Ναι, νομίζω το προτιμώ. Μπορούμε να βάλουμε και wool κάτω. Να... rag μάλλον, να μοιάζει με τέτοιο. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα τραπέζι με pressure. Donk. Το έβαλα. Α, οκ. Ναι, αν ακούμε και θα κουρασμένος είναι γιατί αισθάνομαι. Εντάξει, δεν έχω ξεπεράσει και τελείως το κρύωμα. Βάλαμε και τραπέζι να βάλουμε και καμιά καρέκλα. Εκεί. Εκεί. Εδώ. Very nice. Okay. Εκεί. 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 Άλλη μία χρειάζομαι και... Εκεί. Οκ. Okay. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Πλάκα έχει. Το αφήνω έτσι. Λοιπόν, ναι, τώρα στη μέση τι άλλο θέλω να κάνω τα παιδιά. Α, μπορώ να αφήσω και τα τελευταία μπαούλα να βάλω εδώ, ας πούμε. Α, οκ. Okay. Ένα εκεί. Να το βάλω εκεί. Ναι. Εντάξει, θα τα βολέψουν όπως θέλουν αυτοί. Νομίζω αυτά. Α, έξω μπορώ να κάνω. Βέβαια. Έξω αυτό θα κάνω. Μπιμπούγκ. Και. Α, θέλω και άλλες ταμπέλες. Εκεί. Και μία εκεί. Αχα. Τανκ. Και βάλω άλλη μία από εκεί. Ναι. Εξαιρετικό. Ωπα, περπατάω και πάνω στο τραπεζάκι. Μου τέλειωσαν τα planks και μου τέλειωσαν και τα logs. Οπότε θα επιστρέψω κάποια άλλη στιγμή να κάνω την ταμπέλα αυτή και εκείνο. Λοιπόν, νομίζω αυτά προς το παρόν. Ήταν το επεισόδιο 8 από Survival on Planet VGT. G-Fatom στο μικρόφωνο και φυσικά μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε!